Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς σημάδια βελτίωσης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική σε καταστολή ο αστυνομικός των ΜΑΤ που τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα. Συγκινούν τα ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφουν τις εκκλήσεις των συναδέλφων του για να φτάσει αμέσως στο ασθενοφόρο. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε, φωνάζουν στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε επίπεδο ερευνών, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες, στις τουαλέτες του γηπέδου εντοπίστηκαν υπολείμματα καμένων ρούχων, φωτοβολίδες και κροτίδες. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο αστυνομικός των ΜΑΤ που τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι όταν μια ναυτική φωτοβολίδα καρφώθηκε στον αριστερό μυρό του. Οι εκκλήσεις μέσω ασυρμάτου των συναδέλφων του για ασθενοφόρο είναι συγκλονιστικές. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Όσα μας ενημερώνει ότι σε ένα θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν. Σε ένα δευτερόλεπτο να είναι. Αστυνομικοί των ΜΑΤ ήταν εκείνοι που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και με τη χρήση δύο τουρνικέ κατάφεραν να περιορίσουν όσο ήταν δυνατόν την αιμορραγία του. Έβλεπαν όμως από την αρχή πως είχε χάσει πολύ αίμα. Το σταθμό κέντρο Αιτηναίων, το σταθμό. Λύθη, Αποστόλη, λύθη, πες μου λίγο για τον συνάδελφο. Έχουμε κάνει το τουρνικέ. Το πράγμα το τουρνικέ το έχουμε φτάσει, το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ. Έχει παραστεί, έχουμε πάθει τις πρώτες βοήθειες. Έχει χαθεί αρκετά να γνωρίζετε. Γι' αυτό και να συντομεύει ο σταθμός. Έχει κανονικά εσείς ο συνάδελφος Αποστολή. Αυτόν το έχουμε φτιάξει. 4 ηλίθι. Όταν έρθει 541, επαναλαμβάνει το κέντρο. Κίνησε κανονικά τις δυνάμεις, τις 2, 541 και 535. Βάλε μέσα τα άτομα και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα έρθει κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβει εντολή του. Έλαβες και από Σικελιανού. Και από Αγία Σάνης, είμαστε κατανοητοί. Η ζωή του αστυνομικού δεν αξίζει μόνο 30 ευρώ. Πρέπει και είναι θέμα τιμής να βρεθούν οι δράστες αυτοί οι κακοποιοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τη Δευτέρα θα δώσουμε δυναμικό παρόν με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την έδρα της ΙΑΤ στο Γουδί, ούτως ώστε να βροντοφωνάξουμε ότι πλέον ο αστυνομικός δεν είναι αναλώσιμος. Κατά τις έρευνες τους, οι αστυνομικοί μέσα στο γήπεδο μετά την επίθεση εντόπισαν στις τουαλέτες υπολείμματα καμένων ρούχων, φωτοβολίδες, κροτίδες και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Όλα αυτά θα διερευνηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA να διαπιστωθεί σε ποιους ανήκουν. Υπολείμματα καμένων ρούχων αλλά και full face κουκούλες, κάποια που πειράθηκαν πριν προσαχθούν από την ελληνική αστυνομία να κάψουν κάποια ρούχα στις τουαλέτες του γηπέδου. Ευτυχώς αυτό δεν έγινε δυνατό. Άρα είναι αξιοποιήσιμο αυτό το υλικό που βρήκατε. Είναι αξιοποιήσιμο. Βρίσκονται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Βρέθηκε και ένα μαχαίρι στις τουαλέτες του γηπέδου. Όλα αυτά εξετάζονται εργαστηριακά να δούμε αν θα προκύψει κάτι και αν θα ταυτοποιηθεί με κάποια από τα δείγματα που έχουμε λάβει ήδη. Οι 424 άνδρες οι οποίοι προσήχθησαν από το χώρο του γηπέδου αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την επίθεση. Εξαίρεση ένας υπήκος Γεωργίας 32 ετών σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους προσπαθούν να βρουν περισσότερα στοιχεία για το άτομο που εκτόξευσε την ναυτική φωτοβολίδα. Να συνδεθούμε με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου βρίσκεται ο Θάνος Κλονόπουλος. Μαζί μας στο στούντιο είναι και ο Μανώλης Ασαριώτης. Μανώλη, ήταν συνεργάσιμοι με τους αστυνομικούς όσοι προσήχθησαν από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι. Από τους 424, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, μόνο 7 αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, να δώσουν DNA και να εξεταστούν τα χέρια τους για υπολείμματα από την ναυτική φωτοβολίδα. Βλέπετε στις εικόνες τα ευρήματα των αστυνομικών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια με οπαδικό κίνητρο. Συνολικά μεταξύ των προσαχθέντων περίπου 40 άτομα ήταν εκείνα που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, σωματικές βλάβες, για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για επεισόδια. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση των στοιχείων, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους έχουν διαπιστώσει πως πριν ξεκινήσει η επίθεση των χούλιγκαν στη Δημηρία των ΜΑΤ, άτομα από το γήπεδο, νεαρής ηλικίας όπως μας μεταφέρουν, είχαν βγει και έκαναν βόλτες γύρω από αυτό, πιθανά για να εντοπίσουν σε ποιο σημείο ήταν οι αστυνομικοί. Φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει
να επιτεθούν στους ενστόλους. Μεταξύ των ευρημάτων είναι και ένα μεταλλικό τμήμα φωτοβολίδας, το οποίο εντόπισαν έξω από το γήπεδο. Σε αυτό ευελπιστούν να βρεθεί κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ή γενετικό υλικό και να προδώσει εκείνον που την ενεργοποίησε. Πρέπει πάντως να πούμε πως οι άνδρες των ΜΑΤ δέχθηκαν τρεις φωτοβολίδες ναυτικού τύπου και έτσι ό,τι βρεθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν συνεπάγεται απαραίτητα πως θα έχουν οι αστυνομικοί και τον υπαίτιο του βαρύτατου τραυματισμού του συναδέλφου τους. Τώρα, Θάνο, υπάρχει κάποιο νεότερο για την κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού? Εξαιρετικά κρίσιμη, Ρίτσα, εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση της υγείας του 31 ετών αστυνομικού, ο οποίος παραμένει για δεύτερο 24ωρο στο νοσοκομείο εδώ στο Ενίκια. Νοσηλεύεται στη μοναδική θετική θεραπεία, σε καταστολή και με μηχανική υποστήριξη. Οι γιατροί δίνουν πραγματικά μάχη για τη ζωή του, ενώ σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, έχουν καταφέρει να τον σταθεροποιήσουν, έχουν περιορίσει την αιμορραγία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αγωνία για να μην υπάρξει κάποια λίμωξη ή προσβληθεί από κάποιο μικρόβιο. Γι' αυτό το λόγο προχωρούν και σε συχνούς καθαρισμούς στην περιοχή του τραύματος. Να πούμε, Ρίτσα, ότι εδώ το πρωί εκτελήθηκαν πολύ συγκινητικές στιγμές από την προσέλευση των συναδέλφων του αστυνομικού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση που έγινε από την ελληνική αστυνομία για αίμα. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση, όπου το τμήμα αιμοδοσίας διέκοψε τη διαδικασία, καθώς είχαν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ποσότητες. Επίσης, συνάδελφοι από άλλα σώματα ασφαλείας του αστυνομικού βρίσκονται στο πλευρό του, όπως η Ένωση Λιμενικών Αττικής, η οποία με δήλωσή της ανέφερε πως η τράπεζα αίματος την οποία διατηρεί βρίσκεται στη διάθεση για την υγεία του αστυνομικού. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Όλα τα ενδεχόμενα, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτά για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων με επίκεντρο την οπαδική βία στον απόϊχο των δραματικών γεγονότων έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό να φέρεται εξορκισμένος από την κατάσταση. Ξεχωριστή σημασία αποκτάει το γεγονός ότι μετήχε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μην ξεχνάμε ότι η βία εντός και εκτός γηπέδων έχει πάρει ανεξέλεγκτη τροπή τα τελευταία χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, έως τον προχθεσινό άγριο τραυματισμό του άνδρα των ΜΑΤ. Των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων με στόχο την πάταξη της οπαδικής βίας φέρεται αποφασισμένη να θέσει η κυβέρνηση μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού του Ρέντι. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σύμφωνα με συνεργάτες του είναι εξοργισμένος, συγκάλεσε έκτακτη ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονόμου, Φλωρίδης και Βρούτσης, καθώς και οι κύριοι Παπασταύρου, Σκέρτσος και Μπρατάκος, όπου εξετάστηκαν όλα τα σενάρια. Η παρουσία και του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης που ελήφθη τον Αύγουστο μετά τη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την παρουσία της Ελλάς στις θύρες των οργανωμένων οπαδών που ζητούν οι ίδιοι αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που συζητήθηκαν είναι η διακοπή των πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού, η διεξαγωγή αγώνων χωρίς φιλάθλους, ακόμη και το κλείσιμο θυρών των οργανωμένων οπαδών. Τώρα θα μένουν μέσα, εφόσον καταδικαστούν. Φυλακή. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, όσο αποφασίσει το δικαστήριο. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να ενημερωθεί για την υγεία του βαριά τραυματισμένου αστυνομικού. Δεν είναι ανεκτό ο Υπουργός να μένει στη θέση του μετά από όλα αυτά. Αν ο ίδιος δεν έχει την ευθυξία να παραιτηθεί, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να τον παραιτήσει σήμερα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του προτείνει ουσιαστική εποπτεία των φιλάθλων με κάμερες, είσοδο στα γήπεδα μόνο με ταυτοποίηση, υποχρεωτική αρρύθμιση των θέσεων και υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφαλείας και ελεγχολειτουργίες πριν από κάθε αναμέτρηση. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα περισσότερο. Γιατί προφανώς ό,τι έχουμε κάνει, που έχουμε κάνει πολλά, ορισμένα από αυτά έχουν αποδώσει, ό,τι έχουμε κάνει προφανώς δεν είναι αρκετό. Προφανώς δεν είναι παιδί, είναι εγκληματίες. Δηλαδή πρόσχημα είναι πια η ομάδα. Βία είναι διάχυτη σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή ουσιαστικά στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Έξω η ελληνική αστυνομία από τα γήπεδα. Ποινική και αστική ευθύνη των ιδιοκτητών για όλα τα έκτροπα των οπαδών τους. Αντιμετώπιση με όρους επικοινωνίας καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι η οργανωμένη πολιτεία είναι ανίκανη και να προλάβει
και να αντιδράσει στα φαινόμενα αυτά της βίας. Δεν είναι πλέον μόνο βία. Είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν αντιμετωπίστηκε από τις δομές του αρμόδιου Υπουργείου σαν οργανωμένο έγκλημα. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο τραυματισμός του αστυνομικού επαναφέρει με το χειρότερο τρόπο το πάγιο αίτημα των ενστόλων να μην χρησιμοποιούνται αστυνομικές δυνάμεις μέσα στα γήπεδα για τη διατήρηση της τάξης. Οι συνδικαλιστές ζητούν από τον Πρωθυπουργό να διακόψει τα πρωταθλήματα και διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Να μείνουν οι αστυνομικοί μακριά από τα γήπεδα και την ευθύνη της διοργάνωσης να την έχουν οι ομάδες, ζητούν οι συνδικαλιστές της Ελλάς, μετά και το βαρύτατο τραυματισμό του συναδέλφου τους. Με ανακοίνωσή τους ζητούν από τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό του σώματος και τους δικαστικούς να παρέμβουν και να σταματήσουν άμεσα όλα τα πρωταθλήματα, να μην διατίθενται αστυνομικοί σε αθλητικές δραστηριότητες και να αναζητήσει ευθύνες η δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτές. Ένας χώρος, ο οποίος πλέον είναι ανεξέλεγκτος, θα πρέπει η πολιτεία να έρθει και να κάνει το καθήκον της, να βάλει τα όρια που πρέπει. Όταν όλοι θα καταλάβουν πού είναι τα όρια τους, μέχρι πού το δικαίωμα του ενός σταματάει εκεί που ξεκινάει το δικαίωμα του άλλου, τότε θα ξανασυζητήσουμε πώς μπορεί να συνεχίσουν όλα τα πρωταθλήματα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί πλέον ο αθλητισμός έχει χάσει το νόημά του. Οι ενστολή ζητούν να ψηφιστεί ο νόμος για την αθλητική βία και να εφαρμοστεί αυστηρά. Α, σταματήσει εδώ. Και ας αναλάβουμε όλες τις ευθύνες. Και πρώτα-πρώτα αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι καλώς κάνουν και ηγούνται ομάδων ή αυτών των επιχειρήσεων, από εκεί και πέρα όμως όλοι έχουν την ευθύνη τους. Και η κοινωνία που περνάνε τα χρόνια και δεν αντιδράει, και εμείς σαν αστυνομία και όλοι. Και πρέπει να σταματήσουν. Οι ζωές έχουν τρομερή αξία. Δεν ξαναγυρνάνε πίσω. Απαιτούμε την άμεση επιλογή των αστυνομικών δυνάμεων από τα γήπεδα. Ο ρόλος του αστυνομικού είναι να είναι δίπλα στον πολίτη, στην κοινωνία και στις γειτονίες. Οι ομοσπονδίες τη Δευτέρα διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Αττικής. Η ναυτική φωτοβολίδα που χτύπησε στον αστυνομικό, όπως λένε στον Αντένα, ιδιοκτήτες σκαφών αλλά και σωστικών μέσων, είναι εξαιρετικά έφλεκτη και επικίνδυνη αν πέσει στα λάθος χέρια. Ναυτική φωτοβολίδα. Ένα αντικείμενο που σώζει ζωές, αλλά αν πέσει σε λάθος χέρια, μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία. Σύμφωνα με μαρτυρίες στον Αντένα από ανθρώπους που διαθέτουν βάρκα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν πέσει θύματα κλοπής από οπαδούς. Την έχω κι εγώ στο Πασαλιμάνι και μου έχουν έρθει πάρα πολλές φορές και έχουν σπάσει τον ντουλάμπι και μου έχουν πάρει τις φωτοβολίδες. Ο κύριος Γαρίφαλος είναι από τις περιπτώσεις που άγνωστοι παραβίασαν τον αποθηκευτικό χώρο της βάρκας του προκειμένου να του κλέψουν την ναυτική φωτοβολίδα. Και για το παλικάρι και λυπηθήκαμε πάρα πολύ αυτό που ακούσαμε. Όμως δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι δώσε μου άδεια για να σου δώσω τη βάρκα σου ή του σκάφου σου για να σου δώσω τα σωστικά. Πολλές φορές μας έχουν σπάσει τα ντουλαπάκια, τις βάρκες και τα αυτά και μπαίνουν μέσα και εννοείται πως είναι παιδιά από τα γήπεδα, από τα αυτά, ποιοι άλλοι να το κάνουν. Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα όπλα στα χέρια των ταραξιών, μπορούν να αποκτηθούν πάρα πολύ εύκολα καθώς είναι τόσο φθηνές όσο και άμεσα προσβάσιμες. Οι τιμές ποικίλουν μεταξύ 4 και 10 ευρώ, ενώ υπάρχουν και εκείνες που το κόστος τους φτάνει τα 25 ευρώ. Η ναυτική φωτοβολίδα είναι ένα, πάει μαζί με ένα σετ άλλων σωστικών μέσων, όπως το καπνογόνο, το βεγγαλικό χυρός και τη φωτοβολίδα. Και τα τρία αυτά πράγματα, για να το προμηθευτεί κάποιος, χρειάζεται να έχει άδεια ναυσιπλοείας, να έχει σκάφος, αλλιώς δεν μπορεί να το προμηθευτεί. Και αυτή στοιχίζει περίπου στα 25 ευρώ. Η διάρκεια της είναι 3-4 χρόνια. Πού πάνε, πετάγονται κανονικά? Καλύγουν να μην αυτές σωστά. Πήγαινε πίσω, βάζει και τις δίνει και τις πάνε για καταστροφή. Αλλά πιο πολύ τους πετάνε στα σκουπίδια. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει να... Εύκολα, ναι. Όχι ότι δεν λειτουργούν. Οι ναυτικοί τις φωτοβολίδες τις κρατούν στο χέρι, ενώ εκείνοι που θέλουν να τις μετατρέψουν σε όπλο τις χρησιμοποιούν και τις εκτοξεύουν με πυροσωλήνες. Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα της οπαδικής βίας περιμένουν οι άνθρωποι του αθλητισμού. Οι αγώνες διεξάγονται κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση το πρωτάθλημα της Super League, λόγω της αποχής των διαιτητών. Εν αναμονή των αποφάσεων της κυβέρνησης για την οπαδική βία, βρίσκονται οι άνθρωποι του αθλητισμού και δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους και την απογοήτευσή τους για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα μέσα και έξω από τα ελληνικά γήπεδα. Νομίζω ότι είναι πολύ κοινωνικό το θέμα και λιγότερο αθλητικό. Έχει σχέση με την παιδεία, με την... Εδώ υπάρχει μεγάλο μίσος μεταξύ μας. Δεν βλέπουμε λίγο δίπλα στον πλανήτη τι γίνεται. Αυτό το μίσος στον αθλητισμό εκδηλώνεται με οπαδικά
επεισόδια συνέχεια, στα οποία έχουν υπάρξει και δύο νεκροί πρόσφατα. Παράλληλα, ζητούν να αυστηροποιηθούν οι ποινές και να πηγαίνουν άμεσα στη φυλακή οι χούλιγκαν που προκαλούν τα επεισόδια. Αυτοί που θα συλλαμβάνονται να πηγαίνουν κατευθείαν φυλακή και να μένουν μέσα μέχρι που να οριστεί η ημερομηνία της δίκης τους. Και να μην είναι μέσα και να μην έχουν δικαίωμα αναστολής και να βγαίνουν έξω. Νομίζω ότι πλέον δεν πάει άλλο. Με την αγωνία να είναι διάχυτη για την επόμενη μέρα στον ελληνικό αθλητισμό, ενώ γίνεται λόγος για δράση κοινών εγκληματιών. Δεν μιλάμε για οπαδική βία, δεν μιλάμε για επεισόδια που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, δεν μιλάμε καν για τους οργανωμένους χούλιγκανς που είχαν μάθει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει η κυβέρνηση, της οποίας της εξαγγελίας περιμένουμε τη Δευτέρα, είναι να αντιμετωπίσει αυτά τα γεγονότα ακριβώς ως τέτοια, ως τη δράση κοινών εγκληματιών. Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και πρώην διοικητικός παράγοντας του Ολυμπιακού Πέτρος Κόκαλης πήρε θέση για τους συνδέσμους των οπαδών. Ποτέ δεν κατάλαβα τι προσφέρουν και γιατί χρειάζονται στη βιομηχανία αθλητικού θεάματος, πολλό δε μάλλον στον αθλητισμό, οι σύνδεσμοι οπαδών. Μια κόκκινη γραμμή έκανε λόγο ο γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού Τάκης Τσουκαλάς και ευχήθηκε ο αστυνομικός να γίνει καλά. Να βριζόμαστε, να φωνάζουμε μέχρι εκεί. Η κόκκινη γραμμή όπως την περνάνε παιδιά και. Είτε είναι του Ολυμπιακού είτε άλλων ομάδων, δεν πρέπει να περνάει κανείς η κόκκινη γραμμή και να φτάνουν σε τέτοια σημεία και να κινδυνεύει ένας αστυνομικός να χάσει τη ζωή του. Τα πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα συνεχίζονται κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση τη στοίχημα Super League λόγω της αποχής των διαιτητών.